Ναι, ο άνθρωπο αυτό είναι γούρι. Καλό δεν είναι. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήραμε και λίγο. Καλά. Εντάξει. Θα τα πάρει, κάποιος θα τα πάρει. Καλώς ήρθατε. Αφού το πανέτσι, πάλι. Έλα σε πάρω ένα βίντεο. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Σαργάνιες. Γεια σας, γεια σας, τι γίνεστε, όλα καλά, τι κάνετε. Η παλιά της Ένωσης, βλέπεις τι όμορφη Ένωση έχω. Αφού είναι ο πρόεδρος, όμορφος. Καλά. Εκ νέου. Κυρία Σοφία, πάλι της Ένωσης. Τι γυναίκα με εκεί. Τι γίνεται. Καλά. Εντάξει. Να είστε καλά. Λαγαριάς. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Τι κάνετε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε. Έχουμε την τιμή σήμερα και την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε στην Ένωση Κιάτου τον αγαπητό μας υπουργό, τον Μάκη τον Βορύδη, που η Ένωσή μας οφείλει πραγματικά την ύπαρξή της στις προσπάθειες που έκανε την εποχή εκείνη που οι προηγούμενοι επάρατοι μας είχαν οδηγήσει στα Τάρταρα και ήθελαν να μας πάνε σε καθάριση. Θα είναι πολύ σύντομος βέβαια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, ναι. Και όλοι οι εργαζόμενοι της Ένωσης και ο κόσμος ο οποίος είναι γύρω από την Ένωση και μιλάω για, δεν θα είναι υπερβολή να πω, χιλιάδες αγρότες οι οποίοι πιστώνονται από την Ένωση. Η Ένωση τους βοηθάει, συνεργάζονται σε τόσα πράγματα που μπορεί και προσφέρει ακόμα χάρη στην προσπάθεια του Μάκη του Βορύδη. Θα ήταν παράληψή μου αν δεν καλωσόριζα σήμερα, και είναι τιμή μας που βρίσκεται μαζί μας, τον κύριο Μπελέρη. Είναι ο αδερφός του Δημάρχου, ο οποίος είναι στις φυλακές. Τον καλωσορίζουμε και το ευχόμαστε το καλύτερο για τον αδερφό του και πιστεύουμε να είναι και να εκλεχθεί και στην Ευρωβουλή για να μπορέσει να εκπροσωπήσει πραγματικά όπως πρέπει ένας γηγενής βορειοϋπηρώτης τα συμφέροντα αυτής της ψεχασμένης, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, εντάξει, μειονότητας ελληνικής, η οποία τόσα χρόνια στέναζε κάτω από το ζυγό του Χόζα και μετόπιτα των υπόλοιπων, δεν θέλω να τους ονοματίσω, Μπερίστα κτλ. Ίσως να πλάδιασα πολύ βέβαια, έτσι. Λοιπόν, επειδή όμως ο υπουργός ήταν από τους πιο πετυχεμένους υπουργούς γεωργίας, θα δείξω ορισμένα θέματα, 2-3 θεματάκια τα οποία αφορούν το αγροτικό τομέα, μια και περισσότερο εδώ πέρα. Είμαστε αγρότες. Υπουργέ μου, αυτό το οποίο είναι κόλαφος πραγματικά για την περιοχή μας και την περιοχή της Κορινθίας είναι το φράγμα του Σοφού. Πραγματικά ήμουν ανιός και γέρασα 40 χρόνια. Τραβιέται αυτή η δουλειά και πιστεύω ότι πρέπει, επειδή από αυτό περιμένει να ζήσει πολλοί κόσμος και να αρδεύσει, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κορυφαίας είναι το νερό. Το λέμε πάλι, είναι το νερό. Εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να το δείτε και από την πλευρά του Υπουργείου Επικρατείας. Πρέπει να το δείτε. Εν τω μεταξύ, αυτός ο μύθος
ο οποίος λέγεται από την άλλη πλευρά ότι να παραμείνει το καθεστώς στα νερά όπως είναι, είναι λάθος. Αυτή η προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι προς σωστή κατεύθυνση. Οι νερουλάδες πλέον στα χωριά την εποχή της κλιματικής κρίσης έχουν γίνει οι αγάδες της περιοχής. Είναι κρίμα. Άλλη πρόκληση πάλι για τους αγρότες είναι η νέα ΚΑΠ. Πραγματικά προσπαθεί η κυβέρνηση και νομίζω ότι έχει πετύχει αρκετά πράγματα. Θα πω εγώ όλοι οι υπουργοί να τα πείτε σήμερα. Είναι το πιο ξεκούρα. Λοιπόν, και πραγματικά είναι οξύμορο, ενώ προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε την ΚΑΠ εκεί που πάσχει, αυτοί οι οποίοι θέλουν, καταψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο, έρχονται εδώ και χύνουν κορκοδίλια δάκρυα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Το θέμα με τους εργάτες γης. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και απασχολεί όλο τον κόσμο και νομίζω ότι γίνονται ορισμένες, μπορείτε να μας πείτε και περισσότερα αν θέλετε. Το δημογραφικό είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, θέλει γενναίες αποφάσεις. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι νομίζω ότι αυτές οι συναντήσεις που γίνονται είναι για να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη που πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα δεν ξέρει τίποτα. Πολλοί τη θεωρούν και κακό, λάθος. Εμείς ό,τι έχει γίνει στην Ελλάδα τόσα χρόνια πραγματικά έχει γίνει με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τρακτέρ, οι μεγάλοι οδικοί άξονες, η αγροτική οδοποιία. Από αυτοί μας δίνουν και νομίζω και εμείς πρέπει να δούμε την Ευρώπη με θετικό μάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ. Έλα. Θα τα πω κι εγώ όρθια, Πρόεδρε, για να τους βλέπω όλους. Πραγματικά εντυπωσιακή η συγκέντρωση που κάναμε εδώ στην Ένωση. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, για να το πάρω από εκεί που το άφησε, γιατί ήσουν χύμαρος στα προηγούμενα, οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας την 9η Ιουνίου, οι ευρωεκλογές, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές εκλογές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικές εκλογές γιατί αφορούν την χώρα μας άμεσα, όχι έμεσα. Και με την κοινή αγροτική πολιτική που είπε ο Πρόεδρος νωρίτερα και όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε εμείς ως χώρα, αλλά και οι Έλληνες βουλευτές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εκεί που ανήκει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να επιτύχουμε την τροποποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, έτσι ώστε αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση να γίνει πιο ομαλά, πιο ήπια και να μπορούμε σήμερα που μιλάμε να έχει κουμπώσει πάνω στις ανάγκες στις δικές μας, έτσι όπως είμαστε εμείς τώρα. Οι επιδοτήσεις του φράγματος ΟΠΟΥ είναι χρήματα κατά 75% ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και κατά 25% εθνική πόρη. Και συνεχίζει από κοινοτικό πλαίσιο στήριξης σε κοινοτικό πλαίσιο στήριξης με έργα γέφυρα να επιδοτείται έτσι ώστε τελικά να έρθει και να ολοκληρωθεί. Είναι λεφτά της Ευρώπης. Και γενικά αυτά τα προγράμματα που τρέχουν, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το βλέπουμε σήμερα στις οδοποιίες μας, στα αρτρευτικά μας, είναι λεφτά της Ευρώπης, όπως και τα ιδιωτικά έργα. Είτε αυτά αφορούν επιχειρήσεις, είτε αφορούν τους ιδιώτες. Νέοι αγρότες, υδατοδεξαμενές, σχέδια βελτίωσης κτλ. Πολύ σημαντικό επίσης είναι κάτι που αφορά τη χώρα μας. Ότι σήμερα καταφέραμε και καμαρώνουμε να μειώσουμε τις μεταναστευτικές μας ροές σε ποσοστό πάνω από 90% μείωσης, χάρη στο ότι τα σύνορά μας γίνανε ευρωπαϊκά. Όχι μόνο ελληνικά και καταφέραμε να επεκτείνουμε και με ευρωπαϊκά λεφτά το φράχτη του Εύρου, όπως επίσης και να ενισχύσουμε την φύλαξη στα θαλάσσια σύνορα, γιατί για εμάς το Αιγαίο είναι σύνορο και η θάλασσα είναι σύνορο. Όπως επίσης σήμερα που η Ευρώπη αλλάζει, που η Ευρώπη αυτονομείται, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία στην άμυνά της και έτσι όπως φτιάχνει, θα φτιάξει, ετοιμάζεται να φτιάξει τον Ευρωστρατό της, εμείς να μπορούμε να έχουμε λόγο και για να παραμείνει η φωνή μας ισχυρή, μια φωνή
που κατάφερε να είναι ισχυρή χάρη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας θυμίζω ότι ήταν δική του πρωτοβουλία το Ταμείο Ανάκαμψης που έγινε σήμερα πράξη και καταφέραμε να φέρουμε στην χώρα 39 δισεκατομμύρια ευρώ. Σας θυμίζω ότι ήταν δική του πρωτοβουλία όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία να μιλήσει για τη διαταραχή του αγροδιατροφικού κύκλου και να καταφέρουμε να φέρουμε τον de minimis πριν τις εκλογές, καθώς και αυτό που λέμε ουκρανικά λεφτά και να αποζημιωθούν πάρα πολλά προϊόντα που είχαμε και εμείς πρόβλημα, όπως και τα χρήματα που πήραμε για τα κρέα καιρικά φαινόμενα του Ντάνιελ και του Ηλία. Αυτά όλα ήταν ευρωπαϊκά λεφτά με μια ισχυρή φωνή του Πρωθυπουργού. Οφείλουμε λοιπόν, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά και να μην μείνουμε ούτε στη στασιμότητα, ούτε χειρότερα να κινηθούμε προς τα πίσω, να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα νίκης στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις 9 Ιουνίου. Η κάλπη είναι άδεια και πρέπει να προχωρήσουμε μόνο μπροστά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι εδώ καμαρώνω. Και καμαρώνω γιατί πραγματικά μερικές φορές σκέφτεται κανείς πως αποφάσεις φορέων, γιατί υπάρχουν θέματα αντιδικίας, μπορούν να οδηγήσουν παραγωγικούς οργανισμούς στην διάλυσή τους. Και εγώ θα πω δυστυχώς εκεί πρέπει να παρεμβαίνει. Λέω, μου πεις γιατί δυστυχώς. Το φυσιολογικό είναι να μην παρεμβαίνει. Το φυσιολογικό είναι τα πράγματα να γίνονται κανονικά στη ζωή, χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση του κράτους. Αλλά υπάρχουν στιγμές που πρέπει να παρεμβαίνει η πολιτεία για να δώσει τις λύσεις που φαίνονται απλές, που φαίνονται λογικές, αλλά τελικά χρειάζεται παρέμβαση για να γίνει. Είμαι πολύ περήφανος λοιπόν που μπορέσαμε και κρατήσαμε σε λειτουργία το συνεταιρισμό σας και αυτός από ό,τι βλέπω μεγαλώνει, ανθίζει, προχωράει, εξελίσσεται. Πρόεδρε, συγχαρητήρια σε σένα, συγχαρητήρια βέβαια και σε όλους τους τα μέλη του συνεταιρισμού. Και να πω ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, στην υγιή τους μορφή, έτσι όπως πρέπει να είναι, είναι το μέλλον για την αγροτική μας παραγωγή. Και πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτό. Πρέπει να το εξηγήσουμε στους παραγωγούς μας, πρέπει να το πούμε ξανά και ξανά, ότι οι συνεταιρισμοί είναι η απάντηση σε μία σειρά από προβλήματα διαρθρωτικά που έχει να κάνει, που έχουν να κάνουν με τη γεωργία μας, που έχουν να κάνουν με την κοινοτροφία μας, που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων, που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση σε φθηνότερα εφόδια. Άρα όλο αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο να λειτουργεί σωστά. Άρα, Πρόεδρε μου, θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και προσωπικά περήφανος γι' αυτό. Και που μου δόθηκε η δυνατότητα λίγο να βοηθήσω στο να σταθείτε στα πόδια σας και να προχωρήσετε και να προκόψετε έτσι όπως σας βλέπω. Άρα, το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι έχουμε ευρωεκλογές. Και κάποια στιγμή πρέπει σε αυτόν τον τόπο να αρχίσουμε να μιλάμε με στοιχειώδη ειλικρίνεια. Με στοιχειώδη, εγώ δεν θέλω τρομερή ειλικρίνεια, αλλά μια κάποια ειλικρίνεια ελάχιστη να την έχουμε μεταξύ μας. Να την έχουμε. Όσοι πολιτεύονται. Λοιπόν, ευρωπαϊκές εκλογές. Τι ακούω καμιά φορά στις ευρωπαϊκές εκλογές? Θα μου λέτε χρόνους. Ποιος τηρεί πρόγραμμα, θα μου λέτε εσείς. Όχι εσύ, εσύ δεν τηρείς πρόγραμμα. Εσύ κάνεις καταχώρηση. Λοιπόν, εδώ. Έτσι. Λοιπόν, ευρωπαϊκές εκλογές. Ακούω καμιά φορά ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι ευκαιρία για χαλαρή ψήφο, είναι αυτό, διαμαρτυρηθούμε, να στείλουμε ένα μήνυμα, να πούμε κάτι, να μην πούμε, γιατί δεν έχουν σημασία, γιατί στη τελευταία ανάλυση κυβέρνηση υπάρχει, δεν βγάζουμε κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα ξανακρίνουμε μετά από 3 χρόνια, άρα πού είναι το πρόβλημα τώρα, να πούμε κι εμείς κάτι, να στείλουμε τα μηνύματά μας. Ωραία, εγώ συμφωνώ να στείλουμε μηνύματα, έχει μεγάλη σημασία τι μηνύματα θα στείλουμε και για ποιο θέμα όμως. Και να εξηγήσω γιατί. Και γιατί σας έκανα και την εισαγωγή περί ειλικρίνειας. Ευρωπαϊκές εκλογές, ανάδειξη λοιπόν της συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σωστά, σωστά. Τι θα εκλέξουμε? Κρατήστε κάτι. Είναι εδώ ο αδερφός του Φρέντι του Μπελέρη, υποψήφιου ευρωβουλευτή. Τους λέμε λοιπόν ευρωβουλευτές. Να συνεννοηθούμε. Δεν είναι ευρωβουλευτές. Είναι
Έλληνες βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ξαναλέω. Έλληνες βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί τους στέλνουμε για να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της Ελλάδος μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Να το θυμούνται, αλλά και εμείς να τους αξιολογούμε με αυτό το κριτήριο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να βλέπω Έλληνες βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πηγαίνουν και να ψηφίζουν και να προωθούν ψηφίσματα υπέρ της διακοπής της χρηματοδότησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό. Ελπίζω να μην μπορείτε κι εσείς. Γιατί? Ποιες είναι οι χρηματοδοτήσεις που ζητάνε να διακοπούν? Τι ζητάνε να σταματήσει? Ποια χρηματορροή? Το Ταμείο Ανάκαμψης και τα έργα που συνδέονται με την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ΕΣΠΑ, είπες για το αρδευτικό, ναι, το σημαντικό για το φράγμα. Ναι, από πού είναι αυτά? Από πού είναι αυτά? Άρα να διακοπεί η χρηματοδότηση. Άρα να μην έχουμε λεφτά να το κάνουμε. Ή αγροτικές ενισχύσεις. Άρα να διακοπεί η χρηματοδότηση των αγροτών μας. Να μην παίρνουν ενισχύσεις οι αγρότες μας. Και την επόμενη φορά που θα δείτε τον κύριο Κασελάκη ή άλλον ευρωβουλευτή που θα έρθει να πει πόσο πολύ είναι κοντά στους αγρότες και πόσο πολύ τους στηρίζει και πόσο αγαπάει την πρωτογενή παραγωγή και πόσο έχει άγχος και αγωνία για το αν περνάνε καλά οι αγρότες μας. Κάντε μου μια χαρά λίγο αν το ρωτήσετε. Ρε φιλαράκο, εσύ δεν είσαι που πες, η δική σου, να διακοπούν οι χρηματοδοτήσεις μας? Τι μας λες τώρα? Πάτε έξω και ψηφίζετε τη διακοπή των χρηματοδοτήσεων και έρχεστε με μέσα και μας λέτε πόσο μας αγαπάτε και πόσο είστε κοντά μας. Πάτε έξω και πάω στην ΚΑΠ τώρα. Μεγάλο ζήτημα επίδικο για αυτές τις εκλογές. Ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο λεγόμενος τριμερής διάλογος. Τι είναι ο τριμερής διάλογος? Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι λέει, κάνει μια πρόταση. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τι είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο? Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι στην πραγματικότητα κάθε φορά συγκροτείται από τους αρμόδιους υπουργούς των διαφόρων κρατών. Και στην πλήρη σύνθεσή του, αυτό που λένε στην Σύνοδο Κορυφής, είναι οι πρωθυπουργοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο? Παίρνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την επεξεργάζεται και πρέπει να συμφωνήσουν, μια και μιλάμε τώρα για την ΚΑΠ, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, πρέπει να συμφωνήσουν οι υπουργοί των κρατών μελών πάνω στα ζητήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Πόσα χρήματα θα δώσουν, σε ποια μέτρα θα τα δώσουν, ποια είναι η κατεύθυνση που παίρνει, το ύψος των χρηματοδοτήσεων, μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Οι προϋποθέσεις, οι γραφειοκρατικές προϋποθέσεις προκειμένου να γίνονται οι χρηματοδοτήσεις των παραγωγών μας, τι πρέπει να αποδεικνύουν οι παραγωγοί μας για να πάρουν τις ενισχύσεις, όλο αυτό το πλέγμα των διατάξεων που είναι η κοινή αγροτική πολιτική και φυσικά τα λεφτά. Ποιος άλλος αποφασίζει γι' αυτό? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να υπάρξει τελική απόφαση σε αυτό, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή κάθονται και πρέπει να τα βρούνε. Ερώτηση. Έχει ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό? Έχει. Σημαντικό, σημαντικό. Είναι ένας από τους τρεις που συζητάνε. Πώς αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ποια είναι η θέση του? Κατά πλειοψηφία. Πώς διαμορφώνεται η πλειοψηφία? Από το πώς συγκροτούνται στο εσωτερικό του οι ομάδες. Οι ομάδες τι είναι στο κοινοβούλιο? Όπως σε κάθε κοινοβούλιο είναι οι ιδεολογικοπολιτικές ομάδες. Είναι η δεξιά, η κεντροδεξιά, ο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι οι σοσιαλιστές, είναι οι κομμουνιστές, είναι η αριστερά, είναι οι πράσινοι. Έτσι συγκροτείται το κοινοβούλιο. Φυσικά και με τις εθνικές ομάδες, έτσι. Είναι οι ομάδες των ευρωβουλευτών ανακράτους. Παίρνει μια απόφαση λοιπόν το Κοινοβούλιο και πάει και μιλάει για την κοινή αγροτική πολιτική με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία. Τι έγινε την τελευταία φορά? Μιλώ για την κοινή αγροτική πολιτική και επεκτείνομαι λίγο σε αυτό, γιατί αυτό είναι που σας ενδιαφέρει τώρα, έτσι. Τι έγινε λοιπόν την τελευταία φορά?
ξεκινάνε και λένε οι οικολόγοι, σοσιαλιστές και κομμουνιστές και η ομάδα της αριστεράς, ξεκινάνε και λένε, ξέρετε, πρέπει να προχωρήσουμε στην πράσινη μετάβαση. Και η πράσινη μετάβαση πρέπει να περιέχει και την αγροτική πολιτική. Α, ωραία. Τι είναι πρακτικά αυτό, πώς το επηρεάζεις αυτό, βάζοντας προϋποθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι καλλιέργειες. Πώς δηλαδή γίνονται οι καλλιέργειες? Πρώτον, μία απόφαση. Θα ενισχύσουμε περισσότερο τα βιολογικά. Φεύγουν λεφτά από τον κεντρικό κορβανά και πηγαίνουν στα βιολογικά. Δεύτερο, θα χρηματοδοτήσω διάφορα οικολογικά μέτρα. Μην τα αναπτύξω, τα ξέρετε, στην πραγματικότητα είναι τα λεγόμενα οικολογικά σχήματα, τα οποία παίρνουν χρηματοδότηση. Φεύγουν λεφτά από τη βασική ενίσχυση και πηγαίνουν να κουμπώσουν στα οικολογικά σχήματα, στα περιβαλλοντικά σχήματα. Τι λέει γενικώς, ποιες είναι οι προϋποθέσεις καλλιεργητικές, ποια είναι η κατεύθυνση, στόχοι? Θέλουμε να μειώσουμε τη χρήση των προϊόντων φυτοπροστασίας, φυτοφάρμακα. Πρέπει να μειώσουμε και θέλουμε να μειώσουμε τη χρήση των λιπασμάτων. Θέλουμε να μειώσουμε τη χρήση του νερού. Γυρνάει σε μια συζήτηση, την οποία την κάνατε λίγο προηγουμένως, για τα ζητήματα των υδάτων και της άρδευσης. Ωραία. Παιδιά, καλή είναι αυτή η στόχη. Καλή. Συμφωνούμε. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Να πάμε στην πράσινη γεωργία. Ωραία. Να πάμε στην πράσινη γεωργία πώς? Αυτό θέλει βήματα. Θέλει προσαρμογή. Θέλει χρόνο. Θέλει να δώσουμε στους αγρότες μας και στους παραγωγούς μας τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, αλλά να το κάνουν με έναν ρυθμό που μπορούν να το αφομοιώσουν παραγωγικά και να μην πάθουν ζημιά. Αυτό μας ενδιαφέρει μόνο για το εισόδημα των αγροτών μας. Το εισόδημα των αγροτών μας δεν είναι αποσυνδεδεμένο από ένα άλλο μεγάλο και κεντρικό μέγεθος. Ποιο είναι αυτό? Διατροφική ασφάλεια των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην ξεχνάμε γιατί έχουν εισόδημα οι αγρότες μας, γιατί παίρνουν ενισχύσεις οι αγρότες μας. Οι αγρότες μας παίρνουν ενισχύσεις για να κάθονται στο χωράφι, να παράγουν προϊόντα τα οποία τρώμε. Διατροφική ασφάλεια. Έχει σημασία η ιατροφική ασφάλεια ή είναι έτσι ένα γενικό μέγεθος? Ας πω ένα παράδειγμα. Ενεργειακή ασφάλεια. Τι είχε επιλέξει η Γερμανία? Η Γερμανία είχε επιλέξει να ψωνίζει για τις ενεργειακές ανάγκες φτηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Είχε εξαρτηθεί από τη Ρωσία ενεργειακά. Ωραία. Έξυπνο ήτανε. Εκείνη την ώρα καλό φαινότανε. Φτηνό είναι, παίρνουμε το ρώσικο αέριο, μειώνουμε το κόστος παραγωγής μας, μια χαρά. Τι έγινε ξαφνικά? Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Άρα, σύγκρουση τώρα με τους Ρώσους. Συνέπεια, έρχονται οι Ρώσοι, σου περιορίζουν πρώτον την ποσότητα και δεύτερον σου ανεβάζουν τις τιμές. Τι πρέπει να κάνεις? Διαφοροποίηση τώρα του ενεργειακού μείγματος, ψάχνεις να βρεις από πού θα καλύψει τις ενεργειακές σου ανάγκες. Πρόβλημα? Πρόβλημα. Αλλά προσέξτε τώρα, για να σας το πω τώρα σε αναλογία της διατροφικής ασφάλειας. Στο ενεργειακό, πες ότι θα πληρώσεις παραπάνω λεφτά, κοστίζει, δεν είναι χωρίς συνέπειες, γιατί επηρεάζει τα κόστη της παραγωγής και άρα ο κόσμος τα πληρώνει μετά. Γίνονται ακρίβεια, γίνονται μια σειρά πράγματα. Αλλά ρε παιδί μου, είναι ακρίβεια. Είναι κόστος. Πρόσεξε. Αλλά μπορείς να πας να βρεις ακριβότερα πετρέλαιο. Να το ψωνίσεις πιο ακριβά, να καλύψεις την ενεργειακή σου ανάγκη. Μπορείς να πας να αγοράσεις ενδεχομένως φυσικό αέριο από αλλού, πιο ακριβά, αλλά να καλύψεις την ενεργειακή σου ανάγκη. Διατροφική ασφάλεια. Για φανταστείτε να αρχίσουν οι παραγωγοί μας να μην παράγουν. Και τι σημαίνει αυτό? Να είμαστε εξαρτημένοι από εισαγωγές. Φανταστείτε μια χρονική στιγμή να δημιουργηθεί κρίση και για οποιονδήποτε λόγο κάποιος να σου κόψει τις εισαγωγές διατροφικών προϊόντων. Πόσο καιρό αντέχεις χωρίς φάει? Χωρίς ενέργεια θα κρυώσουμε λιγάκι, θα το παλέψουμε, θα πληρώσουμε και λίγο ακριβότερα, κάπως θα τη βρούμε την άκρη. Χωρίς φαγητό πόσες μέρες αντέχεις? Για πες μου λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της διατροφικής κρίσης εάν δεν έχεις εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Άρα όταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εμείς, όταν ο Πρωθυπουργός,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τη διαπραγμάτευση, τι έλεγε? Εντάξει, πράσινη μετάβαση, αλλά να διασφαλίσουμε το εισόδημα των αγροτών μας. Δύσκολη διαπραγμάτευση, γιατί ήταν όλο το σχήμα το οποίο σας είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό πάλευε. Δεν έχουμε χρόνο, το κατάλαβα. Τελειώνω, θέλω απλώς να σας το λέω αυτά εισαγωγικά, γιατί. Διότι την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός μας πάλευε για να διασφαλίσει τη βασική ενίσχυση και το εισόδημα των αγροτών μας, κάποιοι πήγαιναν και λέγανε ότι όχι, πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην πράσινη μετάβαση. Ποιοι ήταν αυτοί μέσα στο κοινοβούλιο το έλεγαν αυτό και διαμόρφωναν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Ποιοι ήταν αυτοί? Οι κομμουνιστές, οι αριστεροί, οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι. Την επόμενη φορά που θα τους συναντήσετε και θα σας φύγουν τα χέρια και θα σας λένε πόσο σας αγαπάνε, για πείτε τους τι ψήφισες ρε κουμπάρε την ώρα που έμπαιναν όλα αυτά τα ζητήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής και έρχεσαι σήμερα ξανά να μας κοροϊδέψεις. Αφού μας αγαπάς τόσο, για δεσμεύσου ότι θα είσαι μαζί με τον Μητσοτάκη στη διαπραγμάτευση που θα ανοίξει τώρα στην καινούργια κοινή αγροτική πολιτική και δεν θα πας με τις ομάδες που συνήθως πηγαίνεις. Δεσμεύσου για να έχουμε αποτέλεσμα. Διότι ωραία είναι να έρχεσαι μέσα και να λες πόσο τον αγαπάς εδώ τον πρόεδρο και τους αγρότες και να πηγαίνεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ψηφίζεις εναντίον των αγροτών υπολογίζοντας ότι δεν θα σε πάρουν χαμπάρι. Τώρα, επειδή γνωριζόμαστε εδώ, ξέρετε την αγάπη που σας έχω, που όταν τον είδα τον Κασελάκη εκεί στα τραχτέρ και ήταν κάτι δικοί σας αγρότες και τον πρέναν αγκαλιά, λέω ανενημέρωτη θα είναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Διότι αλλιώς όχι στο τρακτέρ δεν θα ανέβαινε. Ας μην το συνεχίσω, μας καλύπτουνε τώρα, ναι, και θα πω καμιά κουβέντα. Λοιπόν, άρα απαιτείται ειλικρίνεια και τα λέω όλα αυτά για να σας εξηγήσω την κρισιμότητα της ψήφου των ευρωεκλογών. Στείλουμε μήνυμα, έτσι αλλιώς αλλιώτικα, ωραία τα μηνύματα. Μπορούμε ως αγροτικός κόσμος στην Ελλάδα να στείλουμε ένα μήνυμα για τα θέματα της κοινής αγροτικής πολιτικής, ότι θέλουμε μία κοινή αγροτική πολιτική που διασφαλίζει το εισόδημα των παραγωγών μας και των αγροτών μας. Αν θέλετε να στείλετε αυτό το μήνυμα, σημαίνει να είναι ενισχυμένη η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές και να δώσετε διαπραγματευτική ισχύ στον Πρωθυπουργό μας να πάει να παλέψει αυτά τα ζητήματα για την κοινή αγροτική πολιτική. Λοιπόν, επειδή μου φωνάζουν ότι αργώ, εγώ είχα τώρα πολλά να σας πω ακόμα για την άμυνα, είχα να σας πω διάφορα. Τα αφήνουμε, θα βρεθούμε, θα τα πούμε. Θα κάνουμε άλλο ένα δεσμεύεσαι ότι θα κάνουμε άλλη δεσμεύεσαι. Όχι, δεν δεσμεύομαι, γιατί έχω να γυρίσω όλη την Πελοπόννησο. Όχι για τώρα. Μετά θα την κάνουμε, μετά θα την κάνουμε. Να πω απλώς ότι τα χρήματα παραδείγματος χάρη, τα οποία παίρνουμε για τις ενισχύσεις προφανώς ευρωπαϊκά, αλλά ταυτόχρονα και πήραμε τώρα χρήματα, μπορέσαμε και δώσαμε και στηρίξαμε ειδικά την περιοχή, πόσα μου είπες, ήταν 34 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά, τα οποία δώσαμε για τον Ντάνιελ, για να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας. Όλο αυτό, όλο το πλαίσιο το υποστηρικτικό των παραγωγών μας, να ξέρετε ότι είναι ευρωπαϊκό πλαίσιο, άρα έχει μεγάλη σημασία και να συμμετάσχουμε στις ευρωεκλογές, αλλά και οι αγρότες μας να δώσουν ένα καθαρό μήνυμα στήριξης στην πιο φιλοαγροτική κυβέρνηση που έχει γνωρίσει η Ελλάδα, και αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την προτεραιότητα που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, να είστε καλά, όλους για την παρουσία σας και νομίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα. Να πω και μια κουβέντα, γιατί δεν αφήσαμε τον αδερφό του Φρέντι να μιλήσει. Επίσης μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Στο ψηφοδέλτιό μας είναι υποψήφιος ο Φρέντις ο Μπελέρης. Αυτή τη στιγμή κρατούμενος στις φυλακές της Ισλανδίας. Γιατί εξελέγει δήμαρχος στη Χιμάρα και με στημένες κατηγορίες κατά παράβαση κάθε αρχής του κράτους δικαίου βρίσκεται στη φυλακή. Πατριωτικός λόγος να υπερψηφιστεί το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για να στείλουμε μήνυμα στην Αλβανία από όλους τους Έλληνες, όχι πια από την κυβέρνηση, από τους Έλληνες, ότι ο Μπελέρης πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος και πρέπει να αναλάβει τα δημαρχιακά του καθήκοντα στη Χιμάρα.
Άρα αυτό είναι πατριωτικό μήνυμα που πρέπει να σταλεί καθαρά ή κυρά δυνατά. Να είστε καλά. Καλά αποτελέσματα και καλές μάχες, καλούς αγώνες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, πρόεδρε μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, Να είστε καλά. Να είστε καλά.